Ευχαριστώ πολύ για την εμπιστοσύνη του και την αγάπη του στο πρόσωπό μου. Ξέρετε, παιδιά, εγώ πάντα έρχομαι τελευταίος και κλείνω το χώρο των κινηματογραφήσεων ή των βιντεοσκοπήσεων κατά το Βύρωνα. Και εφόσον υπόθηκε το όνομα του Βύρωνα, δεν έχω τίποτα να χωρίσω με τον Χριστιανό. Κάνε τη δουλίτσα του, κινηματογραφεί μια χαρά. Κάνω τη δουλίτσα μου, κινηματογραφώ μια χαρά. Αφήστε τα άλλα παρατρεχάμενοι, μην βάζετε λόγια. Είναι κακό να βάζεις με ψέματα λόγια. Φέρει πίνει στον κύριο Μανολά ότι του έδειξα την οικογένεια. Ποτέ μα ποτέ θα ήμουν κατάπτυστος αν αναφερόμουν προσωπικά σε κάποιον με όνομα και επώνυμο για την οικογένειά του. Θα ήμουν κατάπτυστος, ο χειρότερος άνθρωπος του κόσμου. Όχι μόνο είναι θέμα κλεψιάς, είναι χειρότερο από κλεψιά. Όχι είναι βιασμός, είναι χειρότερο από βιασμός. Να κατηγορήσεις άνθρωπο για την οικογένειά του. Τι μου φταίει η οικογένεια του Χ κυρίου Μανολά. Το Μανολά τον τιμώ σαν άνθρωπο νορμάλ, ήπιο, αλλά με διάφορες, με διάφορα τρίκ. Αυτοί οι παρατρεχάμενοι, οι γνωστοί τρεις, τον έπεισαν ότι εγώ κατάπτυστα, αν το έκανα εγώ, του έδειξα την οικογένειά του. Ποτέ, μακριά από μένα αυτά. Και πρέπει να ξαναδεί τα βίντεό μου, ότι θα δει ότι ποτέ δεν έδειξα αξιοπριέπειες και ανθρώπους, γιατί θα ήμουν διαφορετικά όχι ο Γιώργος ο Γκίκας, ένας άλλος ταραμάς. Καλησπέριζω το φίλο μου τον Κώστα που θα κόψω βολτάκια κι αυτός. Έρχεται να δει την κυβεδάρα. Από το βορρά τον είδα. Εδώ γνώριζα τον κύριο Κώστα. Κώστα μου, πώς θα βλέπεις τα πράγματα. Ο Κώστας, άνθρωπος αξίας, πολύ δυνατός ηλεκτρονικός στην χώρα της Αυστραλίας. Τον γνώρισα εδώ πριν κάνα δύο χρόνια. Τον έχω συμπαθήσει, με έχει συμπαθήσει. Άλλοι συμπαθιόμαστε δηλαδή. Κωστάκι μου, πώς θα βλέπεις. Μετά από τόσα χρόνια, Κώστα περιπέτειας. Άντε, επιτέλους θα τηλεόρουν. Άντε. Βάλανε, με βάλανε και εκεί, έτσι, το σήμα της. Δεν είδα. Έχουν βάλει και εδώ. Τα τρία το σήμα. Ωραία. Δεν έχω πάει, αγάπη μου. Τώρα είχα ρεπό, δούλευα βράδυ και τα λοιπά, ξέρεις. Κωστάκι μου, σ' αγαπάω πολύ. Χαίρομαι να βλέπω ανθρώπους σαν τον Κώστα, τίμους αεξίδες, που βλέπει όλα τα κανάλια, γιατί έτσι πρέπει. Όλοι οι αεξίδες, σας το έχω τονίσει από την αρχή της κινηματογράφησης, να μας βλέπετε όλα τα κανάλια. Δεν έχω τίποτα να χωρίσω με όλα τα κανάλια. Απλώς λίγο πιο. Γεια σας και χαρά σας. Τι κάνετε? Εγώ όταν ακούω γεια σου Γιωργάρα, είναι αυτή η πληρωμή που λέω. Η πληρωμή που λέω. Και αύριο, παιδιά, όταν πια συμπληρωθεί το ποσό για τον drone, γιατί μας λείπουν ακόμα 60 ευρώ, τι χαρές και πανηγύρια που μόνοι μας, με ιδία μέσα, σαν αεκάρες, καταφέραμε να αντικαταστήσουμε το drone, το πανάκριβο, το επαγγελματικό του Ηλία, του Καραχάλιου. Αυτά μπορώ να τα βγάζω με ονοματεπώνυμο, τους φίλους μου. Και επανέρχομαι πάλι στον κύριο διευθυντή του γηπέδου, τον κύριο Μανολά. Δεν έχω τίποτα με αυτόν, ούτε με την οικογένειά του. Απλώς στεναχωρήθηκα από ένα συμβάν. Όταν είπα στο σκοπό, πάρ' τον κύριο Μανολά να μπω εγώ με τον Ηλία μέσα, ο Μανολάς, ο κύριος Μανολάς μου λέει, όχι, δεν μπαίνετε μέσα. Και μετά είπα, είσαι υπεύθυνος για το προσωπικό, ψάξε φωναχτά, ψάξε να βρεις τον έλεγχο του drone. Δεν μπορεί το drone να χάθηκε μεταξύ 5 ατόμων. Κινηματογραφούσαμε ενώ δεν δούλευε κανείς μέσα. Κανείς δεν δούλευε μέσα. Σας ορκίζομαι στα παιδιά μου, κανείς δεν δούλευε μέσα. Γιατί κάποια παιδιά είπανε, Γιώργο, παρανοματικά, το drone δεν κάνει να πετάει σύνακα σοφιά και τέτοιες παραμυθιές. Ελάτε ρε παιδιά, τι λέτε τώρα να πούμε. Είμαστε τόσοι βιντεοσκοπιστές, δεν είμαι μοναχός μου να κάνω κάτι το παρανοματικό. Κινηματογραφούμε, δόξα τω Θεώ, 5 ντρονίστες. Να δείτε στο Βάζελο, Παναθηναϊκάκια, πόσοι θα είναι. Κατοντάδες. Όλοι θα πάνε με τη σκέψη της αγάπης με το Παναθηναϊκό, οκ. Okay. Άλλοι θα πάνε με σκέψη το χρήμα. Αυτοί που θα πάνε με τη σκέψη το χρήμα και όχι με την αγάπη για αυτό που θα κάνουν, θα φάνε τσαπού και θα λένε το μαλάκα το Κίκα. Γίναγε 5 χρόνια το γήπεδο χωρίς ωφέλη. Ιδία ωφέλη. Και τους προτρέπω τους Παναθηναϊκάκηδες να βγάλουν και τα έσοδα από κάθε βίντεο που βγάζουν, που έχει πάνω από 10.000, όταν έχει 10.000 σε 4 βίντεο, έχει όχι μοναχό του το βίντεο όπως κάνουν το άλλο κανάλι, ένα βίντεο την ημέρα με 15.000, που εκεί μπορεί να βγάλεις και 5 ευρώ. Εγώ κάνω 4 βίντεο την ημέρα. Πιτσιρικά μου, μη βγήκες πολύ, τι ομάδα είσαι? Πιχάρα. Τι ομάδα είσαι, παιχταρά μου? Πιχάρα. Θα το πει. Ντρέπετε. Πώς θα βλέπεις τα κύπεδα, αλήθεια, πώς θα βλέπεις? Κούκλα, ε.
Εντάξει, μην μυριάζουμε και η ομάδα θα γίνει. Εδώ δεν θα μπαίνει κανείς. Γεια σου, μουσάτε μου. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Να είσαι καλά. Όπως βλέπετε, παιδιά, ψιλοατέλειες και στο γήπεδο. Έχουμε ψιλοατέλειες και στην ομάδα. Βλέποντας πάντα το ποτήρι μισογεμάτο. Εγώ αισιόδοξο πάντα. Και ομάδα θα κάνουμε. Και πρόεδρο λεφτά θα έχουμε. Και συμπαίκτη λεφτά θα έχουμε. Δεν μπορώ να σας τα λέω όλα. Γιατί όταν σας είπα 15 Ιούλη, crash test, 5 Αυγούστου φιλικό, η παρέα βγήκε και έλεγε εμείς η παρέα τα μοιραζόμαστε όλα. Δεν ακούσα, ρε φίλε, να σας το πω. Αυτός μου το είπε. Ήθελε να το πω εγώ. Δεν ήθελα να το κοινοποιήσω σε εσάς. Και βγήκατε και κατηγορείτε ότι εγώ τα λέω μοναχός μου. Μήπως φωνάει επειδή λέω τις αλήθειες. Αχ, ο μικρόκοσμος της ΑΕΚ, παιδιά, είναι αυτός. Και όλοι ξέρουμε ότι 5 διαφορετικές γνώμες για την ΑΕΚ θα τις έχουμε σίγουρα. Μην σας πω στους 5, θα έχουμε 6 διαφορετικές γνώμες. Πάω για κλείσιμο και του σημερινού, παιδιά, επεισοδίου. Περιπέτειας κινηματογραφής στην ΑΕΚ Σοφιά. 5 και 4 η ώρα. Ψιλοδύει και ο ήλιος. Ξεκίνησα την κινηματογράφηση με ένα σμήνος. Δεν ξέρω αν λέγεται σμήνος, με 7 αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας. Εγώ ξέρετε ότι θα έλεγα ότι είμαι στρατόκαπλος. Όταν έκανα θητεία στη Ρόδο κάτω στην Τζαμπικία, φιλιά σε όλη τη Ρόδο. Στα αδέλφια μου κάτω του Τσαμπίκου, στους Ροδίτες, που τόσο πολύ με στήριξαν στην καλοκαιρινή μου περιπέτεια με τη μεγάλη φωτιά της Ρόδου, το 10ήμερο 1 με 11 του Αυγούστου του 21. Στο φίλο μου το Γιάλα, το Γιαλούσι, το Μανώλη, που με έντισε, με κέρασε, ένας άνθρωπος με ροκαματιάρης. Όταν έκανα μήνυμα, παιδιά, κατεβαίνουν αδέλφια, αεξίδες στη Ρόδο για τη φωτιά, τους βρήκα εκεί να με περιμένουνε. Και επειδή εγώ νόμιζα πήγαμε για μια-δύο μέρες για τη φωτιά, δεν πήρα τίποτα μαζί μου. Φέρανε φαγιά, ρούχα, παντόφλες, μαγιό. Και μαγιό μου φέρανε. Γεια σου, ρε Γιάλα! Μανώλης Γιαλούσης, από τα ιδρυτικά μέλη της ΑΕΚ Ρόδου, ο φίλος μου ο Γιάλας, στην ηλικία μου, να χαίρετε τα παιδάκια του. Και μέχρι να πάω, παιδιά, κάτω και να αποφωνήσω, θα πω τούτο. Το όνομα δυστυχώς αυτού του παιδιού που έβαλε το 1.30 για την αγορά του drone δεν το θυμάμαι. Θα το δείτε γραμμένο κάτω από τα σχόλια στα αυριανά βίντεο που θα έχει αγοραστεί το drone. Σήμερα ήρθε ένα παιδί με ονοματεπώνυμο, ο Θάνος. Να το δω, ΑΕΚ, το λίγο. Ο φίλος, ο Θανάσης, ο Θάνος, ο Καΐρης, υπάλληλος σε κατάστημα Κοτσόβολου, κονομάει πολλά όπως και εγώ, 6,5 κατοστάρικα αυτά το μήνα, ήρθε με το μηχανάκι του από τον Πειραιά, γιατί το παλικάρι δεν ήθελε να πάει σε τράπεζα γιατί υπάρχει πρόβλημα με το κορονοϊό. Μου λέει, έρχομαι με το μηχανάκι σε μισά ώρα στο γήπεδο. Έλα, που είσαι. Θέλω να πω ότι έχω τη χαρά και την τιμή να έχω δύο πατεράδες στο αμάξι εδώ πέρα του Θαράβαλο. Ένας και τα δύο. Ναι. Εσύ τι είσαι, ρε. Τους πάμε να δουν τον ναό. Ζήτα άδεια από το σκοπό δεξιά και ζήτα άδεια από το σκοπό με τα πιτσίρικα. Αγάπη μου, πώς σε λένε. Το όνομά σου. Εμένα με λένε Γιωργάκη. Εσένα, ναι. Σωτήρη. Σωτήρη, τι ομάδα είσαι, αυτό είναι εύκολο. Ναι. Να έρθω άλλο. Πώς σε λένε, αγάπη μου. Ναι. Πώς σε λένε. Μόνο ΑΕΚ. Πώς σε λένε το όνομά σου. Εμένα με λένε Γιώργο, εσένα. Σταματή. Ο μπαμπάς, ο χαζοπαμπάς. Ο χαζοπαμπάς, ρε, πώς λέγεσαι, ρε, χαζοπαμπά. Ο Νίκος και εδώ ο αδελφός του. Γιάννης. Ο Γιάνναρος. Πάνε, μακάρι, παιδιά, να πάρετε την άδεια. Ρε, τίγκα ΑΕΚ, ρε. Δεν θα μαθαίνω καλά τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή είναι τα αριστερά. Οπ, τα δεξιά. Ευχαριστώ, κυρία μου, ευχαριστώ πολύ. Να κάνουμε την πλακίτσα μας με τα παιδιά εδώ που θέλουν να δουν και το γήπεδο. Ναι, ρε παιδιά, είμαι εξωστρεφής. Δεν πειράζω κανέναν. Ναι. Και ό,τι έχω εγώ με τον κύριο διευθυντή Μανολά, θα τα βρω εγώ με τον κύριο Μανολά. Μην βάζετε ρουφιανιές, φοιτηλιές, ότι τάχα της πήραξε από την οικογένειά του. Ποτέ ο Γιώργος δεν κάνει τέτοια πράγματα. Ποτέ, και σας ορκίζομαι στα παιδιά μου. Τον πείσανε, ρε παιδιά, κάτι κοπρόσκυλα, ότι έθιξα την οικογένειά του. Αν το έκανα, είμαι κατάπτυστο στην Πειρά να πάω, στην Πειρά. Τώρα απέναντι στο απόσπασμα και να με πυροβολήσετε όλοι. 27.000 αεξίδες που σας κοροϊδεύα
και είμαι ένας πούστικος άνθρωπος. Και όχι αυτός ο Γιώργος που ξέρετε. Ο εξωστρεφής, ο παρορμητικός, ο αυθόρμητος. Βέβαια η Πάρλα μου πειράζει κόσμο που πιθανόν να μην του αρέσει να βλέπει, να ακούει τη φωνή μου. Υπάρχουν δύο τρόποι να μην ακούτε τη φωνή μου. Χαμηλώστε τη φωνή του βίντεο ή δέστε και τους άλλους κινηματογραφιστές που τραβάνε χρόνια τώρα και πριν από μένα, έτσι, τα πλάνα της Αγκαστοφιάς. Εγώ ήρθα λίγο καθυστερημένα, ξεκινήσανε τον Σεπτέμβρη, ήρθα τον Νοέμβρη για επαγγελματικούς και μονολόγους, λόγω εργασίας μου. Είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα εκείνο τον καιρό. Αλλά δειλά-δειλά ξεκίνησα αυτό που είχε γιγαντώσει και είχε αγαπηθεί από χιλιάδες κόσμο χρόνια τώρα. Μιλάω πολύ, το καταλαβαίνω. Έχει σταματήσει και το σάλιο μου. Θέλω να πάω μέτωπο σε αυτή την ομάδα, την τετράδα, των δύο αντρών, του Στάμου και του Γιάννη και των Μπιτσιρικάδων. Γιατί αυτό θέλω εγώ να κινηματογραφώ πιο πολύ στο γήπεδο. Τη ζέση των πατεράτων να κρατήσουν τα παιδιά να είναι ΑΕΚ. Τη ζέση τους, την κετοποίηση των πατεράδων να κάνουν τα παιδιά τους αεκάρα από μικρή ηλικία, όπως έκανα και εγώ λόγω χάρη με το γιο μου και την κόρη μου τη μεγάλη, η μικρή μου ξέφυγε, δεν τα κατάφερα. Α, είστε γνωστή Παπακώστα και τα λοιπά. Για πέστε ρε, θα φύγω παιδιά. Το έχετε πει στο γήπεδο ξανά ποτέ, έχετε μπει μέσα? 15 φορές. Α, έχετε πει. Θέλω να πει στον κόσμο τη ΑΕΚ, μα βλέπει όλη τη γη. Άστο, εδώ. Τι σου άρεσε πιο πολύ από μέσα, για να φύγω, ρε. Τα πάντα, ρε παιδιά. Το πιο πολύ που σου άρεσε, για να ξέρω ο κόσμο τη ΑΕΚ. Δεν ξεχωρίζω, τα πάντα. Πάμε. Τα πάντα όλα. Πάμε, καρά. Θέλω να μου πει ένα δυνατά ΑΕΚ. Ο Πιτσιρικά να μου πει ΑΕΚ. Όχι ΑΕΚ. Παναθεμά σα. Καλά, θα το πω εγώ στην αποφώνηση. Λοιπόν, τα παιδιά είναι γνωστά τη Παπακώστα, άρα θα μπουν. Κουράστηκε ο Μάστορα. Και εδώ από τα δεξιά, ποια δεξιά ρε, τα δυτικά, από τα δυτικά, δείχνοντας τα δυτικά μας προάστια και στρώματα και πατώματα και... Τι, έξω? Γιατί ρε, Παπακώστα υπόθηκε το όνομα, λύνει και δένει. Πιτσιρικά, αποφώνησε εσύ και από τα δυτικά, με το φίλο μου τον Πιτσιρικά να αποφωνήσει ο Πιτσιρικάς. Θέλω να μου πεις δυνατά Τίγκα ΑΕΚ. Το έχουμε. Πες δυνατά Τίγκα ΑΕΚ. Το έχουμε. Θέλω να κλείσω το βίντεο. Καθόμουν σε αυτό το πεζούλι με τον Νεράκι, μαζί με το φίλο μου τον Ηλία. Και καθώς ήθελα να κάνω την αποφώνηση, από το Θεό πιστεύω ότι είναι αυτή η παρουσία εδώ του φίλου, θα τα πει μόνος του. Φίλε Μάρια, για πες μου, γιατί πού ήρθες και τι ήρθες να κάνεις εδώ? Ήρθα και εγώ να κάνω περιφορά γύρω από το γήπεδο, όπως κάνετε και εσείς οι 4-5 κινηματογραφιστές. Γιατί έρχομαι Αθήνα γενικά συχνά, αλλά δεν τυχαίνει να έρχομαι εδώ. Τώρα ελπίζω από εδώ και πέρα να τύχει να έρχομαι και εδώ. Και γενικά είμαι συγκινημένος από μέσα μου για αυτό το πράγμα που πειραματώνει, όπως το λες εσύ, ο τεράστιος Μελισσανίδης. Και ελπίζω σε λίγους μήνες, όπως λες και εσύ, το όνειρό μας να γίνει πραγματικότητα και από το καλοκαίρι και μετά να μπούμε μέσα και να κάνουμε χαμό όλοι. Εδώ μέσα, όσο και να φωνάζουν. Είναι ο φίλος ο Μάριος. Γιατί πάλι θα μπουν μέσα, θα μπαίνουν και θα βγαίνουν τρέμοντας. Από την Αττική Οδό θα κάνουν, γιατί και Ελιάς, από την Αττική Οδό θα κάνουν. Αυτή είναι μια αγνή φωνή που ακούτε, παιδιά. Είναι ο φίλος ο Μάριος από την Πάτρα. Το έφερε σαν μονοήμερη. Το είχε τάμα να έρθει, ξέρω εγώ. Κάτι σαν τάμα να έρθει να δει την Αγκαστοφιά μέρα. Με τρία χρόνια, από το 17 που άρχισε. Ναι. Πες πέντε. Και εγώ τον παίρνω μόνο και μόνο τον Μάριο και το έχω πολύ νωρά στο φακό, γιατί ο Μάριος αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας. Θέλω να πω στο κανάλι και να το δει το βίντεο ο Μάριος και μόνο ο Μάριος, ότι πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφτεί την Αγία Ειρήνη την Χριστοβαλάντου στη Λυκόβριστη, η οποία είναι θαυματουργή αυτή η Αγία μας. Μάριε, να ακούσεις Αγία Ειρήνη Χριστοβαλάντου. Το βίντεο θυμάμαι. Το παίρνω μόνο για σένα. Θα το βάλεις στο YouTube, έτσι. Δεν θα το βάλεις αυτό στο YouTube. Θα το βάλω γιατί θέλω να το δεις. Πώς να το στείλω αυτό το βίντεο? Σωστά, υπάρχει και Bluetooth, αλλά εντάξει, βάλω το. Δεν έχω... Είναι άμα πολύ ώρα τώρα. Θα το στείλω, θα το γράψω. Άμα πάρω καλά views, στείλ το. Να, θα πάρεις καλά views. Έλα, κουμπί μου, να πάρεις καλά views, να βγάλεις και κανένα φράγκο. Ναι. Δεν βγαίνουν, αγάπη μου, λεφτά από το YouTube. Όχι για φράγκα, ασχετά... μιλάω για views απλά, χωρίς λεφτά. Αυτό. Για θέλεις, ναι, τα views, οκ. Εκεί, ναι, οι like. Όλοι οι like στο φίλο μου το Μάριο, που έχει ένα προβληματάκι με μια μημένη
παράλυση. Άσπεγκερ λέγεται. Άσπεγκερ. Εύχομαι η Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου να σε κάνει να βρει πάλι την υγεία σου, γιατί είσαι ένα νέο παιδί γεμάτο ζωή και αγάπη για την ΑΕΚ. Ακριβώς. Με τον Μάριο, τον πυλώνα μας στον νότιο δυτικό. Ναι, δυτικός. Εδώ τα δυτικά μουσεία μας. Το δίκτυο που θα σκίζεται από τα γκόλ της ΑΕΚΑΡΑΣ. Έχει σημαία που σχηματίζει. Τη δυτική ΑΕΚΑ Σοφιά μας. Λοιπόν, δεν θέλουμε υποβολής. Το παιδί μόνο του θα πει. Θέλω να κλείσω το βίντεο το σημερινό, το επαιτειακό, γιατί έχω μαζί μου το πιτσιρικά, το Σταμάτη, το παιδί που γελάει και θα μας πει μόνος του τι. Τι Σταμάτη μου. Δυνατά. Πιο δύναμη, βάλε δύναμη. Δύναμη. Να πέσουν κάτω τα τσιμέντα. Βάλ το. Μόνο ΑΕΚ, ρε. Πολύ δυνατά. Βάλε δύναμη. Μόνο ΑΕΚ. Πες το, ρε. Έλα, ρε Σάμο. Ντρέπεσαι. Μόνο ΑΕΚ. Πιο δυνατά. Δεν άκουσα τίποτα. Πιο δυνατά. Πιο δυνατά. Μόνο ΑΕΚ. Τι είναι αυτό, τίποτα. Πιο δυνατά. Πιο δυνατά! Μονά! Τίποτα! Πιο δυνατά! Τον τρέλανε κι εσύ! Πιο δυνατά! Δεν μπορεί άλλο! Δεν μπορείς άλλο, αυτό ήτανε! Πάμε! Μονά! Αγάπη μου γλυκιά! Με το φίλο μου το Σταμό, που είναι μόνο ΑΕΚ και όχι την ΚΑΕΚ και τον πατέρα του το χάζω μπαμπά, αποφωνούμε, να είστε όλοι καλά παιδιά, στο κεντρινό μαυραϊτό γραφτείτε σοριδών, αξίζει η προσπάθεια, 5 χρόνια τώρα, έτσι. Άντε να οικονομήσουμε κανένα φράγκο, γιατί μας λείπει το ευρώ. Να είστε όλοι καλά, αδελφιά. Από μένα και την παρέα μου, υγεία, υγεία, υγεία. Πιτσιρικάδες φίλοι μου, ένα σας εύχομαι, διαβάζοντας, να γίνετε καλοί άνθρωποι στην κοινωνία. Τίγκα ΑΕΚ και φέρτε πίσω τον drone.